όντως τα πηγαδάκια, όχι βέβαια. Το ίδιο το συνέδριο δεν είναι τελείως αποσχετισμένο από ζητήματα που εγέρθησαν στο πλαίσιο του δημοψηφίσματος, γιατί ο τίτλος του είναι «Νεολαία και παγκόσμια λιτότητα». Αλλά στα πηγαδάκια προφανώς και από συναδέλφους από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τους Βρετανούς συναδέλφους, αρκετή συζήτηση γίνεται για το Brexit, για τις συνέπειες, για τις επιπτώσεις και για το τι συνέβη και οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα. Έτσι κι αλλιώς πρόκειται για ένα θέμα παγκόσμιας συζήτησης και νομίζω, κύριε Σαχίνη, ότι θα συνεχίσει να είναι για πάρα πολύ καιρό και θα συνεχίσει να μας απασχολεί για πάρα πολύ καιρό. Έχουμε κάποιες αντιδράσεις και ένα κλίμα με βάση τα όσα είπαν οι υπόλοιποι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ο Λαντ, Μέρκελ και Ρέντσι, και εν όψη και της σημερινής συνόδου κορυφής? Κύριε Σαχίνη, δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα. Από την άποψή του, τουλάχιστον όσο προλαβαίνω και παρακολουθώ τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, δεδομένη σε εξέλιξη μείζωνος πολιτικής κρίσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία, τα κρίσιμα θέματα, μεταξύ πολλών άλλων αναφορικά πάντα με τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος, τα κρίσιμα θέματα είναι το τι γίνεται καταρχήν σε επίπεδο κυβέρνησης και κατά δεύτερον βέβαια γενικά σε επίπεδο πολιτικού συστήματος, δεδομένου ότι κρίση ηγεσίας αντιμετωπίζει και σοδρότατη μάλιστα και το Εργατικό Κόμμα από τη μία μεριά και από την άλλη βέβαια μεριά. Η συζήτηση δεδομένης και της σημερινής μέρας όπου θα έχουμε τη συνάντηση του Κάμερον στο το δείπνο για την ακρίβεια με τους 27 ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε η συζήτηση και το ενδιαφέρον εστιάζει στο τι περίπου θα γίνει εκεί, χωρίς βέβαια να αναμένεται κάποια έκπληξη. Και εξηγούμε κατευθείαν ότι αυτή είναι και η δικιά μου αίσθηση, κύριε Σαχίνη, ότι ο Κάμερον έχει ξεκαθαρίσει, δεν πρόκειται να ενεργοποιήσει το 50, θα κάνει μια περισσότερο ανάλυση του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος και φαίνεται αποφασισμένος να αποφύγει να δεσμεύσει σε οτιδήποτε το διάδοχό του. Δηλαδή ούτε να υπενιχθεί την επόμενη μέρα, ούτε τη διαδικασία για την επόμενη μέρα που ακολουθεί το άρθρο 50. Αυτό, αν θέλετε, έχει δημιουργήσει κάποιες συζητήσεις και μεταξύ αρκετά σοβαρών προσωπικότητων στη δημόσια σφαίρα της Μεγάλης Βρετανίας, αναφορικά με το τι μπορεί να σημάνει καθυστέρηση. Για παράδειγμα, ένας από τους διαπρεπείς νομικούς, ο David Alan Green, έχει διατυπώσει την άποψη χθες ότι όσο καθυστερεί η ενεργοποίηση του 50, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να μην συμβεί, οι οποίες είναι μικρές όμως, το τονίζει έτσι κι αλλιώς, δεδομένου θα γίνουν πιο ορατές οι επιπτώσεις. Και βεβαίως συχνά συνάδελφοι καθηγητές, διαπρεπέστατοι, όπως ο καθηγητής Άμστρονγκ από το Κέμπριτζ, ο οποίος κάνει ευρωπαϊκή πολιτική, υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει μηχανισμός, άλλος μηχανισμός, πέραν του ίδιου του κράτους μέλους, του να ενεργοποιηθεί το 50. Δεν μπορεί να υποχρεωθεί από κάποιο άλλο κράτο μέλος ή από την ίδια ή από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα κράτος μέλος να το ενεργοποιήσει, το ενεργοποιεί το ίδιο. Παρόλα αυτά, η αίσθησή μου, και εδώ απλά διατυπώνω την προσωπική μου εκτίμηση, παραμένει η ίδια στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε και χθες μαζί, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να μην αποχωρήσει η Μεγάλη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον. Άλλωστε, ο Βρετανός Πρωθυπουργός χθες επανέλαβε ότι κλείνω οποιαδήποτε συζήτηση για επανάληψη του δημοψηφίσματος. Αυτά είναι αστεία, είπε, για τη βρετανική κουλτούρα, αν ακούγονται. Α, βέβαια, αυτό το έχει διατυπώσει και άλλες, γιατί όπως καταλαβαίνετε, σε ένα περιβάλλον μείζωνος αστάθειας, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με θεσμική, οικονομική και πολιτική αστάθεια. Στο θεσμική αναφέρομαι κυρίως στη νέα σχέση που πρέπει να διαμορφωθεί μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική είναι φανερή. Στην ουσία έχουμε ένα πρωθυπουργό υποπαρέτηση. Ξεκινάνε σήμερα, αν δεν απατώμε, οι διαδικασίες για την υποβολή υποψηφιότητων. Σωστά. Για τους συντηρητικούς και τελειώνουν σφεσμένα. Πολλές εφημερίδες κάνουν λόγο για fast track διαδικασίες, όπως θα έπρεπε να είναι κιόλας. Δηλαδή μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή θα έχει τελειώσει ο χρόνος για τις υποψηφιότητες. Με δύο υποψήφιους να είναι βέβαιοι, αλλά δεν είναι σαφές και ποιοι άλλοι θα είναι. Ήδη έχουν αρχίσει μάλιστα και τρέχουν και δημοσκοπήσεις για τους υποψηφίους, με την πρώτη να έχει βγει στους Times και να προηγείται η Τερέζα Μέη. Αλλά δεν έχουμε δει ακόμα επισήμως ποιοι θα είναι υποψήφοι, έτσι. Από την άλλη μεριά, σήμερα σε μυστική ψηφοφορία έχουν κληθεί οι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος μετά την πρόταση Μορφής, μετά την αποχώρηση, περίπου την παρέτηση περίπου όλης της σκιώδους κυβέρνησης των εργατικών, 20 μέλη της σκιώδους κυβέρνησης έχουν παρετηθεί. Είναι πρόταση Μορφής άρξης εμπιστοσύνης προς τον Κόρμπιν,
το οποίο επίσης μπορεί να πυροδοτήσει εξελίξεις είτε έτσι είτε αλλιώς. Συνεπώς, όπως καταλαβαίνετε, μια διευρυμένη αστάθεια, δεδομένου και του τι συμβαίνει στις αγορές. Τα 3 δισεκατομμύρια που έχουν χαθεί μεταξύ Παρασκευής και Δευτέρας αποτελούν ιστορικό ρεκόρ. Οπότε με όλα αυτά μαζί είναι σαφές ότι μπορεί κανείς να σκέφτεται, κυρίως με όρους wishful thinking θα λέγαμε, να σκέφτεται ότι όσο καθυστερεί, ναι, μπορεί κάτι να αλλάξει, κάτι μπορεί να γίνει κάτι μπορεί να γίνει με την κυβέρνηση, κάτι μπορεί να γίνει, αλλά ξέρετε, εδώ έχουμε ένα δημοψήφισμα, έχουμε ένα καθαρό αποτέλεσμα, έχουμε μια πολιτική κουλτούρα πάρα πολύ σοβαρή στη Μεγάλη Βρετανία. Η γνώμη μου και η εκτίμησή μου είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξει κάτι σε τέτοια κλίμακα που να μην ενεργοποιηθεί το 50 από τη μεριά της Μεγάλης Βρετανίας. Απλά αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι, το είπαμε και χθες, το κράτος μέλος το ενεργοποιεί. Μάλιστα. Μπορεί οι Βρυξέλλες να πιέζουν και καλά κάνουν, δεδομένης της αβεβαιότητας. Είδατε ότι μάλλον επιβεβαιώθηκε η συζήτηση μας χθες, το είδατε χθες από τη συνάντηση των τριών, ότι δεν θα υπάρξουν ούτε άτυπες συζητήσεις για τη συμφωνία της αποχώρησης, δηλαδή για τη νέα εταιρική σχέση πριν ενεργοποιηθεί το 50. Σαφώς εδώ έχουμε μια συμμετρική πίεση, αυτός να μου είναι ακριβής όρος, συμμετρική πίεση, πριν όμως 2 του Σεπτέμβρη το αργότερο η Μεγάλη Βρετανία θα έχει πρωθυπουργό και βεβαίως πάντα έχει σημασία ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας. Ναι, αυτό το είπατε και χθες και επιμείνατε σε αυτό. Άρα, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, στο κυβερνητικό στρατόπεδο έχουμε μια άλλου τύπου εσωστρέφεια, δηλαδή θα πρέπει να λύσει ποιος είναι ο αυριανός πρωθυπουργός. Άρα και τι σηματοδοτεί σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις. Δεν είναι έτσι απλό ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός. Τι σηματοδοτεί σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση, σωστά? Ακριβώς, και δεδομένου, κύριε Σαχίνη, ακριβώς όπως το είπατε, σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις για την περίφημη συμφωνία αποχώρησης, που η οποία στην ουσία καθορίζει τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το πρώτο, με το κράτος μέλος, προκειμένου αυτό να είναι συνδεδεμένος εταίρος. Τώρα, αν επηρεάσει και άλλα πράγματα, σας είπα κάποιες από τις απόψεις σοβαρών προσωπικότητων στην Βρετανική δημόσια σφαίρα, αλλά κάποιες από τις απόψεις, οι οποίες και αυτές, όπως είδατε, είναι αρκετά διαλλακτικές. Δεν είμαι σίγουρος πότε διατυπώνεται με αλφα-γιώτα μια απόφαση και πότε μια ευχή. Από εκεί και πέρα όμως, το βέβαιο είναι ότι η μείζωνα πολιτική κρίση, που είναι και διπλή αυτή τη στιγμή, και επιτρέψτε μου τον Άκο Μισόλο ταρακουνήσει, δεν μιλάει το πολιτικό σύστημα στη Μεγάλη Βρετανία, κάποια στιγμή θα κατασταλάξει. Γιατί επιμένω στο ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός αναφορικά με τη διαπραγμάτευση, γιατί νομίζω είναι τελείως σαφές ότι στο ενδεχόμενο Boris Johnson έχουμε έναν από τους ηγέτες της καμπάνιας του Leave, με αρκετά αντιευρωπαϊκή ρητορική. Στην περίπτωση της Theresa May έχουμε μια πολύ διακριτική υποστηρίκτρια του Remain, πολύ όμως διακριτική. Από αυτή την άποψη, ένα από τα κρίσιμα επιχειρήματα υποστήριξης υποψηφιότητάς της είναι ότι μπορεί να συμβολοποιήσει την ενότητα. Το είδατε για παράδειγμα στον Osborne, ο οποίος έγραψε στους Times ότι δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος, φερόταν ως υποψήφιος, ακριβώς γιατί το επιχείρημά του ότι έχω πήρα μια ξεκάθαρη θέση, αυτή η θέση δεν ψηφίστηκε, δεν μπορώ να συμβολοποιήσω, δεν μπορώ να αποτυπώσω την ενότητα του κόμματος. Συνεπώς, προφανώς και αυτό έχει σημασία σε σχέση με το τι ακολουθεί. Τώρα, το 50 πότε ενεργοποιείται, μένει να φανεί. Ναι, πείτε μου, πείτε μου κάτι και για την άλλη όχθη, για τους εργατικούς, γιατί για όσους δεν γνωρίζουν, τώρα θα μάθουμε πολλά για το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί αφορά τους πάντες. Ο ηγέτης των εργατικών, ο Κόρμπιν, δεν έχει προέλθει από τη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία τώρα έχει ξεσηκώσει ανταρσία για τη στάση του. Έχει προκύψει από εσωκομματικές εκλογές και μάλιστα με καμπάνια ολοκλήρη και έχει ψηφιστεί από τη βάση του κόμματος. Πώς θα τον αποκεφαλίσουν? Με πολύ ισχυρή απέτηση στα συνδικάτα. Πώς θα τον αποκεφαλίσουν? Ακούστε τώρα λίγο. Πώς θα τον αποκεφαλίσουν γιατί βεβαίως στην Αγγλία, στο κοινοβουλευτικό σύστημα, οι βουλευτές μετράνε, αλλά πώς θα τον αποκεφαλίσουν? Δεν κινδυνεύει με διάσπαση το Εργατικό Κόμμα? Το Εργατικό Κόμμα, κύριε Σαχίνη, είναι ένα μεγάλο παραδοσιακό κόμμα με μεγάλη απήχηση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύει με διάσπαση. Εκτιμώ ότι θα ξεπεράσει και αυτή την κρίση. Το ζήτημα βέβαια με τον Κόρμπιν. Από τη στιγμή που περίπου όλη η σκιώδης κυβέρνηση που ο ίδιος όρισε έχει παραιτηθεί, από τη στιγμή που εγείρεται θέμα εμπιστοσύνης, από τη στιγμή που υπάρχει στην ουσία πρόταση μορφής,
και όλα αυτά δεν είναι από το πουθενά. Ο Κόρμπιν ως ηγέτης του Εργατικού Κόμματος πήρε θέση υπέρ του Remain, θερμά μη θερμά πήρε θέση, πήρε και το κόμμα του θέση και πάνω από τους μισούς ψηφοφόρους πήγαν και ψηφίσαν Leave. Η καχεκτική ηγεσία, η χαμηλή αποβλεπτικότητα της εκφοράς, η χαμηλή απεύθυνση. Πάντως σε κάθε περίπτωση ότι υπάρχει πρόβλημα ηγεσίας είναι ορατό, δεν χρειάζεται κανένα να είναι κανείς Βρετανός για να το δει. Από την άλλη μεριά, βέβαια, όπως σωστά είπατε, ναι, αλλά δύο λεπτά, ο Κόρμπιν έχει εκλεγεί από τη βάση. Δύο λεπτά. Ο Κόρμπιν έχει εκλεγεί από τη βάση. Δύο λεπτά, αν μου επιτρέπετε. Έχετε δίκιο έτσι όπως το λέτε. Έχει σοβαρό πρόβλημα ηγέτη. Από την άλλη, όμως, και αυτοί που ζητάνε την παρέτηση του Κόρμπιν, με την παραμονή ήταν. Άρα πάνε κόντρα στη βάση τους. Τη μισή που ψήφισε, όχι. Ναι, αλλά ήταν θέση του κόμματος η παραμονή. Και το γιατί δεν, δεν πίστηκε η εκλογική βάση σε ένα τέτοια μείζονο τάξης διακύβευμα, απάντα. Νομίζω, κύριε Σαχίνη, συναρτάται και με την απεύθυνση της ηγεσίας. Από εκεί και πέρα τώρα όμως, έτσι κι αλλιώς η κρίση είναι δεδομένη. Mm-hmm. Βεβαίως υπάρχουν και αρκετά μέλη του κόμματος που διαμαρτύρονται, επιτίθονται φραστικά σε βουλευτές οι οποίοι έχουν αποσύρει την εμπιστοσύνη και ζητάνε παρέτηση του Κόρμπιν. Mm-hmm. Υπάρχει μια πόλωση και μέσα στο Εργατικό Κόμμα. Γιατί ακριβώς μάλιστα κάποιοι από τους βουλευτές του Εργατικού Κόμματος οι οποίοι είναι υπέρ της παρέτησης Κόρμπιν. Έχουν αντεπιτεθεί καταγγέλλοντας φραστικές επιθέσεις, επεισόδια κλπ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο κλειδονισμός και εδώ είναι δεδομένος. Απλά ο κλειδονισμός στο Εργατικό Κόμμα, ο οποίος είναι εξίσου ισχυρός, έρχεται δεύτερος από την άποψη ότι το τι συμβαίνει στο Συντηρητικό Κόμμα έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία γιατί το Συντηρητικό Κόμμα κυβερνά. Μάλιστα, σωστό αυτό. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό θα διαχειριστεί εκ των πραγμάτων όλα. Όλα τα μείζωνα θεσμικά, αλλά θα κάνει και όλη τη διαχείριση της κρίσης που είναι τριπλή. Είναι η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι οι επιπτώσεις οικονομικές, οι οποίες αυτή τη στιγμή ακόμα είναι πολύ νωρίς να αποτιμηθούν, αλλά κατανοεί κανείς ότι θα είναι μεγάλες ή θα είναι ικανές. Έχει να κάνει επίσης με ζητήματα τα οποία γύρονται και πανεγύρονται διαρκώς, κυρίως από τη μεριά της Σκωτίας. Συνεπώς είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που έχει να διαχειριστεί ο επόμενος Βρετανός Πρωθυπουργός, αυτός που θα διαδεχθεί τον Κάμερον, και βεβαίως λογικά ανακοινείται και το ενδεχόμενο εκλογών. Αν τα πράγματα, αν και μετά την εκλογή νέου ηγέτη των συντηρητικών και Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας δεν ηρεμήσουν, η κρίση δεν είναι διαχειρίσιμη. Όλα είναι ανοιχτά, αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον σε επίπεδο διακυβέρνησης το αργότερο, όχι το σίγουρο, το αργότερο μπορεί και νωρίτερα, ηγέτης των συντηρητικών και πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας θα υπάρχει στις 2 του Σεπτεμβρίου, το αργότερο. Πείτε μου τώρα και κάτι τελευταίο που είναι κομβικό και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Μέχρι εδώ, όχι καλά, φαίνεται ότι υπάρχει μια παγκόσμια αναταραχή, ένας έντονος προβληματισμός και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα συζητήσουν στη σκιά του Brexit και σήμερα και αύριο. Το ερώτημα είναι, κέρδισε το Brexit. Οι διαχειριστές της νίκης αυτής έχουν πρόταση για το πώς πορεύονται από εδώ και μετά, γιατί αυτό που μου προξενεί εντύπωση εμένα δεν είναι η επιτυχία του Brexit. Είναι ότι αμέσως μετά όλοι δείχνουν να προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο για να διατυπώσουν μια στρατηγική. Αναρωτιέμαι όμως, για παράδειγμα, ο μελλοντικός πρωθυπουργός, αν προκύπτει και είναι ο παδός του Brexit, δεν έχει έτοιμη μια στρατηγική, πώς θα πορευτεί? Τώρα, κύριε Σαχίνη, συγχωρέστε με, αλλά με προκαλείτε να μεταφέρω ένα δηλητηριώδες σχόλιο της Μαρίνα Χάιντ από στο Guardian σήμερα, ότι ναι, υπάρχει κρίση ηγεσία στη Μεγάλη Βρετανία, όμως μην ανησυχείτε, ο Μπόρις μόλις γύρισε από το κρίκετ. Δεν έχει καμία συνολική πρόταση για τη διακυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας ή τουλάχιστον δεν φαίνεται να έχει. Μπορεί να μας εκπλήξει. Ο Μπόρις Τζόνσον είναι ένας πολύ δημοφιλής πρώην δήμαρχος του Λονδίνου. Οι απόψεις του είναι εξαιρετικά συντηρητικές σε ζητήματα που παράγουν διαιρέσεις. Αξιακές διαιρέσεις. Από εκεί και πέρα προφανώς έχει ισχυρή απεύθυνση δεδομένου κιόλας ότι δεν οροδεί προουδενός σε επίπεδο λαϊκισμού. Τώρα το άλλο κίνημα εντός εισαγωγικών, το Stop Boris, γιατί έτσι έχει ονομαστεί μέσα στους συντηρητικούς, αν εκπροσωπηθεί από την Τερέζα Μέη, αν εκπροσωπηθεί από κάποιον άλλο, αν πολυδιασπαστεί, και αυτό είναι μια άλλη ταξιοσυζητική, αλλά όμως η διαφορά. Η διαφορά είναι ότι π.χ. η Τερέζα Μέη είναι υπουργός, ήταν στην ομάδα Κάμερον γενικότερα, άρα επί της ουσίας υπάρχει ένα σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας και πέρα
του Brexit. Από τη μεριά του Boris Johnson, ο οποίος δεν μετήχε στο Υπουργικό Συμβούλιο, το ότι μετέχει ο αδερφός δεν έχει καμία σημασία. Και ο ίδιος δεν έχει διατυπώσει ένα σαφή προγραμματικό πλαίσιο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Φέρεται, αλλά τώρα είμαστε στη φάση του φέρεται, ότι πιθανόν ο Go να αναλάβει και την καμπάνια του και το σχεδιασμό, ο οποίος ήταν από τις κεντρικές επίσης φιγούρες της καμπάνιας του Leave, της αποχώρησης. Αλλά πραγματικά έχουμε έναν υποψήφιο, την κεντρικότερη φιγούρα από τη μεριά της αποχώρησης, από τη μεριά του Leave, χωρίς αυτή τη στιγμή διατυπωμένη πρόταση για κυβέρνηση. Και έχουμε και κάτι άλλο, αν με επιτρέπετε, κύριε Σακή, γιατί είπατε για τους κερδισμένους. Το ότι στους κερδισμένους συμπεριλαμβάνεται ο Νάιτζελ Φάραγκ, ιδρυτής και πρόεδρος του UKIP, ενός όχι μόνο αντιευρωπαϊκού κόμματος, αλλά και εντελώς ξενοφοβικού κόμματος, δεν νομίζω ότι, το οποίο βεβαίως αρδεύεται από την εκλογική δεξαμενή των συντηρητικών, και ήταν και ένας από τους λόγους που οδήγησαν τον Κάμερον στο δημοψήφισμα, δεν νομίζω ότι αποτελεί ευίωνη εξέλιξη. Δεν αποτελεί ευίωνη εξέλιξη ούτε για τη Μεγάλη Βρετανία, δεν αποτελεί ευίωνη εξέλιξη ούτε όμως και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν έχω ένα λεπτό, μπορώ απλά να σας διαβάσω τι έγραψε σε ένα πολύ λιτό αλλά εξαίρετο κείμενο η Χάιντι Αλεξάνδερ στην παρέτησή της από σχειώδης υπουργός των Εργατικών. Ήταν και η πρώτη παρέτηση, πρώτα από κομπή, από το περιβάλλον του Κόρμπιν κιόλας. Ότι αυτοί οι οποίοι θα πληγούν βιαιότερα, χειρότερα από το οικονομικό σοκ που συνδέεται με την ψήφο για να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεται μια ισχυρή αντιπολίτευση, όπως και εκείνες οι κοινότητες οι οποίες φοβούνται τα αυξημένα πια επίπεδα δυσανεξίας, μίσους και διχασμού. Μάλιστα. Εργατική. Θέλω να κλείσουμε με δύο πραγματολογικά χαρακτηριστικά αυτού του δημοψηφίσματος, τα πόνερα του οποίου ζει όλος ο πλανήτης, επαναλαμβάνω, που έχουν όμως ιδιαίτερη βαρύτητα, τα αναφέρατε εσείς χθες. Είπατε ότι οι μεσήλικες, και σωστά το είπατε, και οι ηλικιωμένοι ψήφισαν υπέρ της εξόδου και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Συνεπώς υπάρχει και ταξικός λόγος. Κυρίως το ηλικιακό είναι ορατό. Μισό λεπτό. Ναι, το ηλικιακό. Εγώ τώρα θέλω να σας κάνω μια ανατρεπτική ερώτηση. Μήπως αυτό δείχνει ότι μιλάμε για εκείνες τις ηλικίες, μεσήλικες και μεγαλύτεροι, που ενθυμούνται ακόμη στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Οκτάωρο και την κρατεά συνδικαλιστική εκπροσώπηση και τα θέλουν πίσω έχοντας νιώσει το θατσερικό οδοστρωτήρα, σε αντίθεση με τους νεότερους που ψήφισαν μαζικά μένουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς γιατί είναι πια στον κυρίαρχο πολιτισμό του ιδιώτη, και διότι δεν έχουν πάθει ακόμη, και γιατί πιστεύουν ότι είναι οι άνθρωποι που θα γίνουν βασιλιάδες και πάει λέγοντας. Κύριε Σαχίνη, πραγματικά είναι πολλά τα ερωτήματα και όχι βέβαια σε απαντήσεις εξηγούμε κατευθείαν. Χθες το συνέδριο το άνοιξε καλή συνάδελφος από το UCL, η Avril Keating, η οποία επιχείρησε μια πρώτη ερμηνεία αυτού του ηλικιακού διχασμού σε ό,τι αφορά την ψήφο για το δημοψήφισμα. Η δικιά της η ερμηνεία, ασχολείται έτσι κι αλλιώς ερευνητικά με θέματα νεολαίας, είναι ότι η νέα γενιά στη Βρετανία έχει μια πιο κοσμοπολίτικη κουλτούρα, δεδομένου ότι έχει υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο, περισσότερα ταξίδια, έχει μεγαλώσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως δεδομένη, και κυρίως έχει και μεγαλώσει με την ανοχή στην πολυπολιτισμικότητα. Αυτή ήταν η δικιά της ερμηνεία. Αν δείτε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, είμαι σίγουρος ότι το έχετε δει αναλυτικά, αν πάμε στις νεότερες ηλικίες 18-24 και 25-34, είναι ακριβώς όμως η ανάποδη εικόνα με τους 65 και πάνω. Επίσης κάποια άλλα χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, οι δύο περιοχές, όχι περιφέρειες, μικρότερες περιοχές, οι οποίες έδωσαν τα υψηλότερα ποσοστά στην αποχώρηση, είναι μεταξύ των 5, οι οποίες είχαν τη μεγαλύτερη αύξηση μη γηγενούς πληθυσμού μετά από το 2001 ως το 2011. Δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο, δεδομένου το μεταναστευτικό ήταν όντως από τα μείζωνα ζητήματα που εγέρθησαν στο πλαίσιο της καμπάνιας για το Leave, για την αποχώρηση. Τρίτη παρατήρηση, όντως σε περιοχές που έχουμε με μεγάλα εργοστάσια όπως τη Σέρπας, στην περιοχή ή στο Ντέρμπι που είναι το εργοστάσιο της Rolls Royce, είναι η έδρα της Rolls Royce πρακτικά, σε τέτοιες περιοχές, εργατικές δηλαδή περιοχές, φαίνεται ότι έχουμε αυξημένα ποσοστά στην αποχώρηση. Είναι
σύνθετο το αποτέλεσμα, εκεί που είναι πολύ πιο ορατό είναι σε δύο επίπεδα, στο ηλικιακό και βεβαίως στο ζήτημα Σκωτία, Βόρεια Ιρλανδία από τη μία, Ουαλία, Αγγλία από την άλλη, πλην Λονδίνο. Εκεί είναι πολύ ξεκάθαρο. Και ένα τελευταίο. Ακόμα και τώρα έχουμε διαφωνίες στη μεταανάλυση δεδομένων, έχει τελειώσει το δημοψήφισμα, έχουν περάσει μέρες, μεταξύ μεγάλων εταιριών ερευνών γνώμης. Για παράδειγμα, Ipsos Mori έβγαλε την πρόβλεψη στο What If ότι αν πηγαίνανε περισσότεροι νέοι να ψηφίζαν λόγω της αποχής, η Βρετανία θα είχε μείνει. Ανταπάντηση Wizard, που είναι πιο εξειδικευμένη, ότι αν πηγαίνανε περισσότεροι νέοι, ενδεχομένως διαφορά να ήταν μεγαλύτερη. Γιατί? Γιατί αυτοί που ήταν υπέρ της αποχώρησης σε μεγαλύτερο ποσοστό δεν πήγαν να ψηφίσουν από τους νέους. Συνεπώς έχουμε ακόμα πολλά σε μια μετανάλυση να δούμε. Σίγουρα όμως έχει ηλικιακά χαρακτηριστικά, σίγουρα έχει πολιτισμικά χαρακτηριστικά και σίγουρα, όχι σίγουρα, αλλά έχει και κάποια ταξικά χαρακτηριστικά. Ναι.